Καλημέρα σε όλους. Καλησπέρα βασικά, γιατί είναι και λίγο περασμένη ώρα. Ελπίζω να περνάτε όλοι πολύ ωραία μέχρι σήμερα. Είμαι ο Στέφανος Αλκίδης, είμαι συνιδρυτής της College Link, η οποία εδώ και 7 χρόνια έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους νέους τελειόφυτους και πρόσφατα πτυχιούχους από τα πανεπιστήμια, προκειμένου να τους καθοδηγήσει και να τους βοηθήσει να κάνουν ένα ομαλό transmission στην αγορά εργασίας. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να συντονίσω ένα πάνελ σήμερα στο οποίο συμμετέχουν δύο ακαδημαϊκοί, καθώς και στελέχοι που είτε έχουν σπουδάσει στατιστική μαθηματικά, είτε έχουν στην ομάδα συνεργάτες με αντίστοιχο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Πλέον να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι και οι 7 έχουν ακολουθήσει διαφορετικά μεταξύ τους μονοπάτια στα διαδρομίας, οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία να ακούσουμε τον καθένα τους ξεχωριστά. Να πω πολύ επιγραμματικά, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπουρνέτα Απόστολο, ο οποίος είναι καθηγητής στοχαστικής επιχειρησιακής έρευνας στο Τμήμα Μαθηματικών στο ΕΚΠΑ. Στον κύριο Τζούφρα Ιωάννη, ο οποίος είναι καθηγητής στατιστικής και πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον κύριο Αθρακίδη Απόστολο, ο οποίος είναι Business Center Manager της Τράπεζας Eurobank. Τον κύριο Δημητρίου Αντώνη, ο οποίος είναι υπεύθυνος αναλογιστικής λειτουργίας στην Generali, τον κύριο Καλαμπή Ανδρέα, ο οποίος είναι Senior Principal Head of the EMEA Methods and Evidence της IQVIA, και τον κύριο Μπαμπίλη Μπάμπη, ο οποίος είναι Data and Analytics Manager στην Inter-American, καθώς και τον κύριο Νικολόπουλο Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι Partner στην EY Consulting Services. Να κάνω εγώ μια παράκληση τυπική, όπως πάντα, να κρατήσουμε τους χρόνους μας, προκειμένου να δώσουμε και τον χρόνο στους νέους που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, προκειμένου να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Μπουρνέτα Απόστολο. Κύριο Μπουρνέτα, τι έχετε να μας πείτε σήμερα, ποιο είναι το δικό σας input στο σημερινό μας πάνελ? Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ημερίδα. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για όλα τα παιδιά που τελειώνουν τις σπουδές τους, τόσο σε μαθηματικά, σε φυσική, σε παρεμφερείς κλάδους. Θα μιλήσω για την... Έχω ετοιμάσει μερικά slides. Και θα σας δείξω, θα θέλω να μιλήσω για λίγα πράγματα σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας όσον αφορά την έρευνα στα μαθηματικά και την στατιστική. Και βέβαια γενικότερα στα μαθηματικά, πολλές φορές έρχονται επισκέπτες στο τμήμα, έρχονται σχολεία, επισκέπτονται, μας μιλάνε, μας ρωτάνε απόφοιτοι. Και η κλασική ερώτηση είναι γιατί να γίνω μαθηματικός. Βέβαια, για τους απόφοιτους που μας παρακολουθούν και είναι ήδη μαθηματικοί, το ξέρουν πολύ καλά οι ίδιοι γιατί έγιναν μαθηματικοί. Όμως, υπάρχει γενικά μια έννοια και μια εντύπωση στην κοινωνία ότι τα μαθηματικά είναι κυρίως διδασκαλία. Αυτό, όπως ξέρουμε καλά, πια δεν είναι η αποκλειστική, παραμένει ένας πολύ σημαντικός κλάδος, αλλά δεν είναι ο αποκλειστικός. Τα μαθηματικά προσφέρουν ένα αναλυτικό τρόπο σκέψης, ένα τρόπο να αναλύει και να συνθέτει κανείς προβλήματα, να τα εφαρμόσει σε διάφορες επιστήμες. Γι' αυτό το λόγο έχουν μεγάλη ευελιξία σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλούς κλάδους, όπως επίσης και ευκαιρίες εργασίας σε πολλούς κλάδους, και το βλέπουμε αυτό από τους απόφοιτούς μας που εκτός από τα μαθηματικά κάνουν και μεταπτυχιακά και εργάζονται σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Επίσης, αυτό που ρωτάνε πολλές φορές τα παιδιά, οι απόφοιτοι, είναι γιατί να ασχοληθώ με τα μαθηματικά, με την έρευνα, είναι όλο βαριά θεωρία. Είναι όλο βαριά θεωρία. Ο Χάρντι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς μαθηματικούς του 20ου αιώνα και στο βιβλίο του «Η Απολογία ενός Μαθηματικού» έγραψε ότι, ανάμεσα στα άλλα, ότι τίποτα από αυτά που έχω κάνει δεν είχε ποτέ καμιά εφαρμογή στην ανθρωπότητα και ούτε θα έχει καμιά εφαρμογή πραγματική στην ανθρωπότητα. Δεν θα μπω τώρα στους λόγους, να αναλύσω τους λόγους που το είπε, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά η ειρωνία είναι ότι αν ζούσε ο Χάρντι σήμερα, μάλλον δεν θα το έλεγε, γιατί πολλά από τα πράγματα που έχει κάνει έχουν όντως βρει πολλές εφαρμογές σε περιοχές που ο ίδιος δεν θα το φανταζόταν καν. Για παράδειγμα, να πω
ότι και εδώ δεν θέλω να πω ούτε ότι καλύπτω όλες τις περιοχές των μαθηματικών, ούτε όλες τις εφαρμογές των μαθηματικών. Δείχνω όμως μερικά πολύ γρήγορα, ας πούμε, περιπτώσεις, όπως η θεωρία των πρώτων αριθμών, που είναι πολύ βαθύ αντικείμενο που ασχολήθηκε και ο ίδιος ο Χάρντι και έχει τεράστιες εφαρμογές σήμερα σε κρυπτογραφία, ηλεκτρονικό εμπόριο. Η θεωρία ομάδων είναι ένα άλλο πολύ θεωρητικό αντικείμενο, εφαρμόζεται πάρα πολύ στην κβαντική φυσική και όλα τα υπόλοιπα, στοχαστικός λογισμός, για να μην πω για τον απειροστικό λογισμό, που εφαρμόζεται σε παντού, σε όλες τις επιστήμες. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα είναι θολή και συνεχώς κινούμενη. Δείχνω εδώ πολύ, πολύ συνοπτικά κάποιες τις ερευνητικές περιοχές στις οποίες ασχολούνται οι συνάδελφοί μου στο τμήμα μαθηματικών και βλέπετε ότι υπάρχει μια τεράστια γκάμα, ξεκινώντας από πολύ θεωρητικά αντικείμενα όπως η άλγεβρα, η γεωμετρία, η ανάλυση, σε πιο εφαρμοσμένα, σε πράγματα πολύ σύγχρονα όπως οι διαφορικές εξισώσεις, δυναμικά συστήματα, πολυπλοκότητα, υπολογισμοί, για να μην μπω σε πιθανότητες και στατιστική, την οποία θα μιλήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ο Γιάννης ο Τζούφρας σε λίγο. Νομίζω ότι στην κουβέντα ελπίζω να γίνει μια συζήτηση για τα μονοπάτια σταδιοδρομία στην επιχειρησιακή έρευνα και θα είμαι πολύ χαρούμενος να μιλήσω για πράγματα που δεν μπορώ τώρα να αναφερθώ με λεπτομέρεια, όπως είναι διδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ευκαιρίες για μεταδιδακτορικές σπουδές, ερευνητικά προγράμματα, την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εταιρείες, οργανισμούς που έχουν τμήματα έρευνας και ερευνητικό προσανατολισμό. Νομίζω ότι στο πάνελ υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι που θα αναφερθούν και σε αυτά με λεπτομέρεια. Θα σταματήσω εδώ και με μεγάλη χαρά να συζητήσω ό,τι ερωτήσεις έχουν οι απόφοιτοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπουρνέτα. Να προχωρήσουμε στον κύριο Τζούφρα Γιάννη, ο οποίος είναι ο καθηγητής στατιστικής και πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Τζούφρα, πιθανότητες, όλη μας η ζωή, σας ακούμε. Είστε μιούτ, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας για να μπορούμε να σας ακούσουμε. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Βεβαίως. Πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσω για τη στατιστική κυρίως και τις προοπτικές καριέρες στατιστική και λίγο για το τμήμα μου. Όπως είπαμε, είμαι πρόεδρος στο τμήμα στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, που είναι το κύριο πανεπιστήμιο που κάνει μόνο στατιστική. Και ενώ η στατιστική πάντα ήταν η επιστήμη των δεδομένων και της εφαρμογής, το μεγάλο μπαμ έγινε το 2009, όπου βγήκε ο CEO της Google και είπε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια η στατιστική θα είναι το πιο sexy επάγγελμα. Και ξαφνικά, κατά λάθος, εμφανίστηκε ένας καινούριος κλάδος που ονομάζεται Data Science, που είναι ακόμα ευρύτερος από την στατιστική, που περιλαμβάνει τεχνολογία, πιθανότητες, στατιστική, μοντέλα, machine learning. Και ξαφνικά η στατιστική ήρθε στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογίας. Δεν θα μιλήσω για τα προπτυχιακά. Υπάρχουν 3 τμήματα κυρίως που δίνουν προπτυχιακές σπουδές. Θα μιλήσω όμως για μεταπτυχιακές σπουδές που μπορούν να κάνουν η στατιστική αλλά και η μαθηματική. Η κυρία μας πηγή είναι μαθηματική στα μεταπτυχιακά, στα μεταπτυχιακά μας. Υπάρχουν μεταπτυχιακά στατιστική ή στην εφαρμοσμένη στατιστική. Αυτά είναι σχεδόν τα ίδια, γιατί δεν υπάρχει στατιστική χωρίς εφαρμοσμένη στατιστική. Η βιοστατιστική είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος, ακόμα πιο σημαντικός σήμερα που έχουμε και την επιδημία. Η επιστήμη δεδομένων, το data science, που είναι ακόμα πιο τεχνολογικά hardcore. Η αναλυτική των επιχειρήσεων, το business analytics, που είναι στην ουσία data science σε business περιβάλλον. Επίσημες στατιστικές, official statistics, ψυχομετρία, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κλάδος και δεν τον ξέρουν πολύ. Αναλογιστική επιστήμη και ασφαλιστικά. Επιστημιακή έρευνα, που εγώ το αποκαλώ μακρινό ξαδερφάκι και ο κ. Μπουρνέτας έχει κάνει σπουδές σε αυτό. Και υπάρχει και μια ομάδα των απόφοιτών μας, και των μαθηματικών αλλά και των στατιστικών, που κάνουν οικονομία, business, MBA. Και πολλές φορές αυτοί οι απόφοιτοι είναι περιζήτητοι εκεί, γιατί τα δύσκολα κομμάτια, που είναι τα ποσοτικά, τα ξέρουν, τα έχουν κάνει. Τα υπόλοιπα μπορούν να τα διαβάσουν όσοι έχουν διάθεση. Τώρα, θα πω δύο λόγια για τα μεταπτυχιακά που έχουμε στο ΟΠΑ. Στο τμήμα στατιστικής κυρίως, γιατί υπάρχουν και άλλα στο ΟΠΑ, έχουμε 4 προγράμματα.
Το πρώτο είναι το πλήρους φίτη στη στατιστική, που είναι το κυρίως μας πρόγραμμα. Εκεί έχουμε πολλαπλές δράσεις που άλλα πανεπιστήμια δεν τα έχουν, όπως internships με την IQVIA και τον κύριο Καραμπή που είναι εδώ, Fantasy Sports Interactive, Frontier Science Ελλάς. Έχουμε διπλό πτυχίο με το Πανεπιστήμιο της Παβίας. Έχουμε short courses, έχουμε σεμινάρια επαγγελματικά και ερευνητικά. Έχουμε επίσης το μερικής φίτης στην εφαρμοσμένη στατιστική, το οποίο είναι και για επιστήμονες από άλλα επιστημονικά πεδία που θέλουν να κάνουν switch σε στατιστική και σε analytics και ή σε εργαζόμενους. Και τώρα σκεφτόμαστε να πάρουμε ένα certification για το European Masters in Official Statistics, ετοιμάζουμε τα χαρτιά μας. Ένα πιο πρόσφατο πρόγραμμα είναι το μερικής φίτησης σε ποσοτική διαχείριση αναλογιστικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου. Αυτό είναι διαδοτηματικό με τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική. Και φυσικά συμμετέχουμε στο Data Science με την πληροφορική, το οποίο είναι και μερικούς και πλήρους φίτησης. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρόλο που έχουμε δεχθεί αρνητική δημοσιότητα λόγω άλλων εξωτερικών γεγονότων, έχουμε εξαιρετικούς χώρους και εργαστήρια. Μόνο το Τμήμα Στατιστικής έχει τρία πολύ καλά εξοπλισμένα εργαστήρια. Εδώ βλέπετε το πιο καινούριο μας. Επίσης, υπάρχει ένα μονοπάτι καριέρας για ακαδημαϊκή καριέρα και διδακτορικό. Όχι όλοι μας οι διδακτορικοί ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα. Περίπου τα 2/3 αυτή τη στιγμή έχουν ερευνητικές θέσεις ή και θέσεις καθηγητών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα έχουν 44 απόφοιτους. Αυτή είναι μια πιο αναλυτική κατανομή σε τι απασχολούνται και αυτή είναι μια γεωγραφική κατανομή που βρίσκονται οι αποφοιτοί μας αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι υπάρχει κάποιος στην Αυστραλία, υπάρχει κάποιος στο Ιράν, η πλειοψηφία φυσικά είναι στην Ελλάδα και αρκετοί στην Αγγλία. Τώρα, όσον αφορά πού απασχολούνται οι αποφοιτοί μας, εγώ θα αναφέρω εταιρείες που ξέρω που υπάρχουν αποφοιτοί μας. Η κύρια μας πηγή είναι οι συμβουλευτικές και οι τρεις αυτές οι συμβουλευτικές, η Accenture, η IRI και η Ernst & Young. Με την IRA είχαμε και συνεργασία, τους προσφέραμε ένα μάθημα σε ένα σεμινάριο σε R. Επίσης, συνεργασία έχουμε και με την Predicta, πρώην SPSS, SAS και Quantos. Αυτές οι τρεις κυρίως έχουν φέρει μεγάλο κομμάτι του analytics στην Ελλάδα. Γιατί βρίσκουν καλούς επιστήμονες και πολύ πιο φθηνά. Ένα τομέα που πολλοί δεν το ξέρουν και στο εξωτερικό είναι πολύ ανεβασμένος, αλλά αρχίζει και ανεβαίνει και στην Ελλάδα, είναι ο αθλητικός στοιχηματισμός, που θέλει αρκετά analytics, πολλά analytics θα έλεγα. Έχουμε συνεργασία με τη Στίχημαν, όπου έχει πολύ μεγάλο κομμάτι και με αποφοιτούς δικούς μας, τόσο του Data Science όσο και της στατιστικής. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τη Fantasy Sports Interactive πάρα πολύ στενά. Και ο ΠΑΠ, έχω βάλει ερωτηματικό εδώ, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος αποφοιτός μας δουλεύει εκεί. Δεν έχω αυτή την ενημέρωση. Όμως έχουμε συνεργαστεί σε διπλωματικές, τόσο στο Data Science όσο και στο προπτυχιακό. Βέβαια, στο εξωτερικό, ομάδες ποδοσφαίρου πολύ γνωστές, NBA και Baseball, έχουν πλήρη τμήμα analytics και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα για τους απόφοιτούς μας. Φυσικά η βιοστατιστική είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Στην Ελλάδα η IQVIA έχει μεταφέρει το analytics με τον Ανδρέα Καραμπή που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και επίσης με τη Frontier Science Foundation Ελλάς. Είναι ενδεικτικά δύο εταιρείες που εμείς έχουμε συνεργασία. Υπάρχουν επίσης ερευνητικά κέντρα. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών κρατάει πολλούς από τους απόφοιτούς τους σε project και πανεπιστήμια με άλλους συναδέλφους. Όλες οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν πολύ μεγάλα analytics και εκεί υπάρχουν απόφοιτοί μας. Και υπάρχουν και εταιρείες που δεν θα το περιμέναμε, όπως η EDAP. Η EDAP αυτή τη στιγμή κάνει ένα hackathon, ένα διαγωνισμό για data science. Κοτσόβολος έχει πολύ μεγάλο analytics. Τρεις απόφοιτοί μας είναι εκεί και ήδη τους είχαμε κάνει και ένα πολύ μεγάλο σεμινάριο σε R. Netflix φυσικά το περιμένουμε και ξέρουμε ότι υπάρχει, όχι στην Ελλάδα βέβαια, στο εξωτερικό. Και στην Airbnb την αναφέρω γιατί εκεί υπάρχει ένας απόφοιτος μας που δουλεύει στο εξωτερικό. Τέλος, φυσικά, το ελληνικό δημόσιο με την Elstat που είναι η ναυαρχίδα, είναι ο φυσικός χώρος ενός στατιστικού. Το Υπουργείο Οικονομικών επίσης απασχολεί πολλά άτομα που έχουν να κάνουν με στατιστική. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με analytics. Οι τράπεζες όλες, κυρίως το credit risk, απασχολούν απόφοιτους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην ήμουν πολύ γρήγορος ή πολύ αργός. Καθόλου, κύριε Τζούφρα. Ήσασταν on time. Εντάξει, στατιστική στο ΟΠΑ είναι. Έχετε αίσθηση των αριθμών, του χρόνου. Να περάσουμε από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο corporate περιβάλλον και τον κύριο Αθρακίδη Απόστολο, ο οποίος είναι Business Center Manager στην τράπεζα Eurobank, να μας πει την δική του εμπειρία, το δικό του μονοπάτι, αυτά που θέλει να μοιραστεί εκείνος μαζί μας προς τους στατιστικούς και μαθηματικούς που μας ακούνε. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά που παρευρίσκομαι σε αυτή τη σημερινή συζήτηση που απευθύνεται σε αποφύτους μαθηματικού και στατιστικής. Εγώ είμαι απόφυτος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στη σχολή αυτή τα δύο πρώτα έτη κάναμε όλοι τα γενικά μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, πληροφορικής και στην πορεία χωριζόμασταν στην κατεύθυνση του φυσικού και μαθηματικού εφαρμογών. Εγώ ακολούσα τη δεύτερη κατεύθυνση παίρνοντας τις ροές της στατιστικής και της πληροφορικής. Στην πορεία και επειδή με ενδιέφερε και το οικονομικό κομμάτι στο επαγγελματικό επίπεδο, έκανα ένα διαδοματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που συνδιοργάνωνε το Πολυτεχνείο μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Λεγόταν μαθηματική προτυποποίηση και εφαρμογές αυτής στις νέες τεχνολογίες και στην οικονομία, ακολουθώντας η κατεύθυνση των χρηματοοικονομικών. Τελειώντας και το μεταπτυχιακό, με ενδιαφέρον χώρος των τραπεζών, οπότε πριν από 15 περίπου χρόνια ξεκίνησα στη Eurobank, αρχικά από το κομμάτι του credit risk ως analyst. Η δουλειά μας ήταν να λαμβάνουμε τα δανειοδοτικά αιτήματα του business που αφορούσαν εταιρείες με τζίρο 5 εκατομμύρια και πάνω και να κάνουμε λεπτομερή ανάλυση του ισολογισμού των εταιρεών αυτών, ταμιακών ροών, των αποτελεσμάτων τους, τον business plan και να μπορούμε να βρούμε αν υπάρχουν κάποιοι ενδυνάμοι κίνδυνοι. Οπότε στην πορεία γνωμοδοτούσαμε θετικά ή αρνητικά σε σχέση με το αίτημα του business και η γνωμοδότηση δικιά μας μαζί με το αίτημα προχωρούσαν στις αρμόδιες επιτροπές της τράπεζας προς έγκριση. Στην πορεία και έχοντας δει το κομμάτι του credit, όπου εκεί πέρα ήταν πολύ χρήσιμη και το μαθηματικό και το στατιστικό background που είχα για τις αναλύσεις αυτές, θέλησα να μεταφερθώ από την άλλη μεριά, στο κομμάτι του business. Οπότε ξεκίνησα σαν relationship manager στο large corporate της τράπεζας. Εκεί είχε ο καθένας περίπου 15 με 20 μεγάλους ομίλους χρεωμένους πάνω του, από 150 εκατομμύρια τζίρο και πάνω. Είχαμε άμεση επαφή με τις εταιρείες, έπρεπε να μιλάμε με τους οικονομικούς διευθυντές, να σκεφτόμαστε τις ανάγκες τους και τα δανειακά προϊόντα που μπορούσαν να καλύψουν αυτές, πάντα κάνοντας και το credit έλεγχο το δικό μας, πριν υποβάλουμε το αίτημά μας. Στην πορεία μεταπήδησα στα επιχειρηματικά κέντρα που ήταν για πιο μικρές εταιρείες από 5 μέχρι 105 εκατομμύρια τζίρο. Πάλι ίδια δουλειά και εκεί ήταν πιο πολύ η πραγματική οικονομία, η πληθώρα των εταιρεών που υπάρχει γύρω μας, σαν senior relationship manager. Και τα τελευταία χρόνια είμαι ως διευθυντής στο επιχειρηματικό κέντρο Κοροπίου, που απευθύνεται πάλι σε εταιρείες από 5 εκατομμύρια τζίρο και πάνω. Η γεωγραφική κατανομή αλλάζει, είναι όλο το νοτιοανατολικό τόξο της Αττικής και είμαστε μια ομάδα 10 ατόμων, οι οποίοι χειριζόμαστε πάνω από 250 πελάτες, με καθημερινή επαφή μαζί τους. Αναλύουμε τα business plan, αναλύουμε τις ανάγκες τους, τους προτείνουμε ιδέες και λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και στο δικό μου το κομμάτι του corporate που έχουν μαθηματικό background. Και εκτός αυτού, φυσικά, υπάρχουν και πάρα πολλά τμήματα μέσα στη τράπεζα, τμήματα στατιστικής, τμήματα που βγάζουν πιθανότητες, οικονομικές μελέτες, ο τομέας πιστωτικού ελέγχου, που εκεί πέρα είναι και πιο απαραίτητο το μαθηματικό background και το στατιστικό background. Άρα, κλείνοντας, θέλω να πω ότι σίγουρα για ένα μαθηματικό υπάρχουν θέσεις τράπεζας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανθρακίδη. Να περάσουμε στον κύριο Δημητρίου Αντώνη, ο οποίος είναι υπεύθυνος αναλογιστικής λειτουργίας στην Generali. Κύριε Δημητρίου, να ακούσουμε το δικό σας το μονοπάτι. Έχετε ολοκληρώσει εσείς κάποιες σπουδές σε μαθηματικά ή στατιστική ή κάτι σχετικό? Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Να μου πείτε μόνο αν βλέπετε την οθόνη μου. Σας ακούμε και τη βλέπουμε κανονικά. Καλησπέρα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για το επάγγελμα του αναλογιστή. Πολλοί το γνωρίζουν αυτό το επάγγελμα, κάποιοι άλλοι δεν το γνωρίζουν, οπότε θέλω λίγο να βοηθήσω εδώ τους συμμετέχοντες να πάρουν μια εικόνα με το τι ασχολείται ο αναλογιστής και σε περιπτώσεις που κάποιος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το πράγμα, να καταφέρει να καταλάβει λίγο και να πάρει μια εικόνα. Άρα, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να μιλάμε για το επάγγελμα του αναλογιστή, να πω λίγο για το δικό μου μονοπάτι σταδιοδρομίας. Όλο τυχαίως, λοιπόν, εγώ ξεκίνησα στο εκπαιδευτικό κομμάτι
Και εγώ από το Ελληνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποφυτώντας από την ίδια σχολή με τον Απόστολο τον Ανθρακίδη, ήμασταν και συμφοιτητές. Ήμασταν αυτοί που ουσιαστικά το 1999 ανοίξαμε αυτή τη σχολή και ήμασταν η πρώτη φουρνιά τέλος πάντων αποφύτων. Εκεί λοιπόν πήραμε σημαντικές γνώσεις στο κομμάτι και τις ροές που περιέγραψε ο Απόστολος στο κομμάτι των μαθηματικών, της στατιστικής, κάποια κομμάτια υπολογιστών και όλα αυτά. Πήραμε λοιπόν όλες αυτές τις απαραίτητες τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις ως μαθηματική και στατιστική. Και στη συνέχεια λοιπόν, αφού αποφάσισα ότι δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με την ακαδημαϊκή καριέρα, ήθελα να μπω λοιπόν στο στίβο εργασίας, να το πω έτσι, και ήθελα κάπως να βρω μια εξειδίκευση για να ασχοληθώ και να ακολουθήσω μια τέτοια πορεία. Αυτή την εξειδίκευση λοιπόν μου την έδωσε ένα μεταπτυχιακό που έκανα, το οποίο λέγεται Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής. Να με συγχωρέσουν, είναι ένα διατηματικό πρόγραμμα. Αν θυμάμαι καλά, γιατί το τέλειωσα το 2006, ήταν το οικονομικό, δηλαδή η ΑΣΟΕ, με το τμήμα το ΕΚΠΑ και το οικονομικό της νομικής. Εκεί λοιπόν είχαμε αρκετά μαθήματα και σε κομμάτια λογιστικής και σε κομμάτια επιχειρησιακής έρευνας, όπου ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν το μάθημα του κυρίου Μπουρνέτα που μας έκανε. Ήταν φανταστικό μάθημα και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ειδίκευση αυτή να ακολουθείς κάποιος στο κομμάτι της επιχειρησιακής έρευνας. Εμένα βέβαια με κέντρισε τον ενδιαφέρον μου πάρα πολύ το κομμάτι του αναλογισμού, που εκεί κάναμε κάποια μαθήματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ακολούθησα αυτό το μονοπάτι και στη συνέχεια λοιπόν ξεκίνησε η επαγγελματική μου κατάρτιση. Ξεκίνησα την εργασία μου περίπου πριν από 13 χρόνια στη Generali Ασφαλιστική και παράλληλα ξεκίνησα να πάρω την πιστοποίηση της άδειας αναλογιστή, η οποία προσφέρεται από διάφορες ενώσεις, όπως θα σας δείξω παρακάτω. Ουσιαστικά πήρα την άδεια την πιστοποίηση του αναλογιστή μέσω αυτής της ένωσης. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι είναι ο αναλογιστής. Μάλλον, να προσθέσω κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το τεχνικό υπόβαθρο που έχει κάποιος να μπορεί, θεωρώ, να το εξειδικεύσει. Και για εμάς τους μαθηματικούς και τους στατιστικούς είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι γνώσεις που έχουμε αποκτήσει σε ένα προπτυχιακό επίπεδο μας δίνουν πάρα πολύ καλά εφόδια ώστε να κάνουμε ειδίκευση σε πάρα πολλούς τομείς. Μίλησε και ο κύριος Μπουρνέτας και ο συνάδελφος από ο επόμενος καθηγητής που ήταν από το τμήμα στατιστικής της ΑΣΟΕ, που πήραμε μόνο μια πολύ μικρή εικόνα το τι μπορεί να κάνει ένας μαθηματικός και ένας στατιστικός, τι κατευθύνσεις μπορεί να κάνει. Οπότε νομίζω ότι η μαθηματική στατιστική έχουμε ένα πλεονέκτημα έναντι κάποιων άλλων ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας, να το πω έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι όμως ο αναλογιστής, γιατί εγώ γι' αυτό θα μιλήσω σήμερα. Ο αναλογιστής λοιπόν είναι ένας τεχνικός επαγγελματίας, ο οποίος συνδυάζει μαθηματικά, στατιστική και οικονομικά, και ο σκοπός εργασίας του και ο ρόλος του είναι να αποτιμά κινδύνους σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Η κίνδυνη που αναλαμβάνει μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να είναι οικονομικής φύσεως, και οι ασφαλιστικές συνήθως έχουν και ένα άλλο είδος κινδύνου, που είναι ο σημαντικότερος κίνδυνός τους, είναι η ασφαλιστική κίνδυνη. Δηλαδή είναι η κίνδυνη κάποιος να νοσήσει, να πεθάνει, ένα αυτοκίνητο να τρακάρει, να πάρει φωτιά ένα σπίτι, να γίνουν κάποια φυσικά φαινόμενα. Οπότε ο αναλογιστής τι κάνει, αποτιμά αυτούς τους κινδύνους και πόσο κοστίζουν. Έτσι. Λοιπόν, πώς γίνεσαι όμως αναλογιστής? Αναλογιστής λοιπόν γίνεσαι έχοντας συνήθως ένα προπτυχιακό μαθηματικού, στατιστικής ή οικονομικών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, νομίζω. Δεν γνωρίζω αναλογιστές οι οποίοι έχουν κάποιο άλλο υποβάθρο, δηλαδή έχουν έρθει από κάποια άλλη τελείως διαφορετική ειδικότητα. Υπάρχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, υπάρχουν και αρκετοί αναλογιστές οι οποίοι έχουν υπόβαθρο μηχανικού. Έτσι, οι οποίοι όμως πάλι ξέρουν καλά μαθηματικά. Λοιπόν, και στη συνέχεια, συνήθως υπάρχει μια εξειδίκευση, είτε αποκτώντας ένα μεταπτυχιακό που προσφέρεται από διάφορα πανεπιστήμια, είτε παίρνοντας μια πιστοποίηση μέσα από κάποια ένωση ελληνική ή διεθνής. Έτσι. Το δεύτερο δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει μεταπτυχιακό δεν μπορεί να κάνει και την πιστοποίηση της ένωσης. Δηλαδή, το ένα δεν σημαίνει ότι αναιρεί το άλλο. Έτσι, μπορεί να γίνουν και ταυτόχρονα και τα δύο. Ωραία. Ποιοι είναι οι τομείς απασχόλησης, λοιπόν? Οι τομείς απασχόλησης είναι, κατά κύριο λόγο, είναι ασφαλιστικές εταιρείες σε πρώτη φάση. Όπως και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι τα ταμεία που κάνουν τις μελέτες για τα συνταξιοδοτικά σχήματα, που είναι και ένα από τα πολύ hot θέματα των ημερών μας.
το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας. Επίσης, μπορεί να βρουν εργασία οι αναλογιστές σε τράπεζες. Στην Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει ένα τεράστιο τμήμα αναλογιστών, που είναι και υποπτική αρχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία υποβάλλει τις μελέτες βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Τέλος, ένας αναλογιστής μπορεί να εργαστεί και σε ελεκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες, όπως θα ακούσετε λίγο αργότερα από τον Κωνσταντίνο τον Νικολόπουλο, που είναι ένα τέτοιο, νομίζω είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ωραία. Εγώ θα μιλήσω μόνο για την ασφαλιστική εταιρεία. Τι λοιπόν κάνει ένας αναλογιστής μέσα στην ασφαλιστική εταιρεία? Ο αναλογιστής λοιπόν μέσα στην ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να εργαστεί είτε στο αναλογιστικό τμήμα, που είναι το κομμάτι του, το καθαρό κομμάτι του αναλογισμού. Τον τελευταίο καιρό βέβαια όμως βλέπουμε πάρα πολλούς αναλογιστές να μεταπηδούν σε άλλα τμήματα της ασφαλιστικής εταιρείας. Άρα οι αναλογιστές έχουν φύγει από αυτό που λέμε το κουτάκι των υπολογισμών που μας προσάπτουν από το παρελθόν, ότι οι αναλογιστές είναι κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο, κάνουν υπολογισμούς και βγάζουν τα νούμερα που κανείς δεν τα καταλαβαίνει. Οι αναλογιστές λοιπόν στις ασφαλιστικές εταιρείες πλέον αναλαμβάνουν θέση ευθύνης είτε στο κομμάτι της οικονομικής διεύθυνσης, είτε στο κομμάτι των τεχνικών διευθύνσεων, είτε στο κομμάτι των πωλήσεων, του τμήματος διαχειρίσεως κινδύνων, της μηχανογράφης πολλές φορές, γιατί οι αναλογιστές χρειάζεται να επεξεργάζονται και μεγάλες βάσεις δεδομένων, να καταλαβαίνουν το Big Data Analytics, που φαντάζομαι θα μιλήσουμε και αργότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, οι αναλογιστές, επειδή καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλό το business, έχουν και διοικητικές θέσεις. Έτσι. Και επίσης είναι και στο κομμάτι του marketing, σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει κάποια σχεδιασμός προϊόντων και όλα αυτά τα σχετικά. Τώρα, το καθαρό αναλογιστικό τμήμα, αυτό που κάνει είναι τι? Είναι αποθεματοποίηση. Τι σημαίνει λοιπόν αποθεματοποίηση? Αποθεματοποίηση σημαίνει να έχω κάβα αυτά τα κεφάλαια που χρειάζεται, ώστε να είμαι σε θέση να καλύπτω τις υποχρεώσεις μου προς τους ασφαλισμένους και να τηρώ τα αυστηρά εποπτικά πλαίσια που θέτονται μέσω του πλαισίου του Solvency II, της Φερεγγιότητας II, που ισχύει και εφαρμόζεται σε ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να ασχοληθεί ένας αναλογιστής στο αναλογιστικό είναι η τιμολόγηση προϊόντων. Δηλαδή, πόσο κάνει μια ασφάλιση αυτοκινήτου, πόσο κάνει μια ασφάλιση κατοικίας, πόσο κάνει ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα, μια ασφάλιση ζωής και ούτω καθεξής. Επίσης, ο αναλογιστής έχει μεγάλο αντικείμενο στην αντασφάλιση. Η αντασφάλιση είναι η εκχώρηση μέρους του κινδύνου που έχει αναλάβει μια ασφαλιστική σε κάποιον άλλον, γιατί τα κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιρεών είναι τεράστια, οπότε θα πρέπει αυτός ο κίνδυνος να εκχωρείται και να μοιράζεται, να διαμοιράζεται σε άλλους. Οπότε και ο αναλογιστής τι κάνει? Βρίσκει τα κατάλληλα μοντέλα, εφαρμόζει λοιπόν εκείνα τα μαθηματικά μοντέλα και κάνει εκείνες τις αναλύσεις, τις στατιστικές, για να αποτιμά το βέλτιστο αντασφαλιστικό σχήμα που πρέπει να εφαρμοστεί και να αγοράσει μια ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης, οι αναλογιστές όμως δουλεύουν και σε κομμάτια επενδύσεων. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ καλή γνώση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας. Γι' αυτό και στην αρχή που μίλησα για τον αναλογιστή, ο αναλογιστής μπορεί να μην είναι λογιστής, γιατί πολλές φορές συγχαίεται αυτό το επάγγελμα, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τα οικονομικά στοιχεία και τους δείκτες της εταιρείας. Και τέλος, ο αναλογιστής, μια άλλη εργασία του είναι η υποβολή των επιχειρηματικών πλάνων και η μοντελοποίηση προϊόντων. Λοιπόν, τελειώνοντας όμως, ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας αναλογιστής? Οι δεξιότητες λοιπόν που πρέπει να έχει ένας αναλογιστής, κατά τη γνώμη μου και από τη συναναστροφή μου όλα αυτά τα χρόνια με άλλους αναλογιστές και με τις ομάδες που κατά καιρούς έχω και άνοικα, πρέπει καταρχήν να έχει σίγουρα καλή τεχνική κατάρτιση και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου. Η αναλογιστική επιστήμη είναι μια επιστήμη που συνεχώς εξελίσσεται, άρα πρέπει πάντα ένας αναλογιστής να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις που ισχύουν στο κομμάτι του. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλή χρήση υπολογιστικών εργαλείων. Είτε αυτό λέγεται Excel, είτε λέγεται Access, είτε λέγεται στατιστικών πακέτων. Και επίσης, να είναι σε θέση να διαχειρίζεται μεγάλες βάσεις δεδομένων και να είναι σε θέση να ερμηνεύει τα αποτελέσματά του των βάσεων αυτών. Τέλος, πέρα από τα hard skills που πρέπει να έχει ένας αναλογιστής, πρέπει να έχει κάποια soft skills, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει σίγουρα να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες, να μπορεί να παρουσιάζει αναφορές και μελέτες που κάνει, που πάρα πολλές φορές είναι πάρα πολύ σύνθετες και τεχνικές μελέτες, με κατανοητό όμως τρόπο, ώστε σε όλους να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και τέλος, πρέπει να έχει ακεραιότητα, ήθος και αξιοπιστία, και επίσης αυξημένο το αίσθημα του ownership και του πνεύματος ομαδικότητας. Έτσι, ο αναλογιστής πρέπει να βγαίνει μπροστά.
επειδή νομίζω έχει περάσει λίγο ο χρόνος μου, το τελευταίο μου slide είναι πώς είναι οι αναλογιστές. Λοιπόν, οι αναλογιστές στον κόσμο είναι γύρω σε 70.000, με τη μερίδα του λέοντος να βρίσκεται στις προηγμένες ασφαλιστικές χώρες, όπως είτε αυτή είναι Αμερική, είτε είναι Ευρώπη. Στην Ελλάδα είμαστε 120 άτομα, οι οποίοι είμαστε πιστοποιημένοι αναλογιστές είτε από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας, είτε από το Society of Actuaries της Αμερικής, είτε από το Institute and Faculty of Actuaries της Αγγλίας. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες ενώσεις. Έτσι. Αυτό είναι το κομμάτι του αναλογισμού. Είναι ένα καλό επάγγελμα, δεν έχει ανεργία. Είναι σε θέσεις ευθύνης οι αναλογιστές στους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Και αυτό που θέλω εγώ να πω στους όσους μας ακούνε σήμερα, που είναι σημαντικό πέρα από το τι θα διαλέξουμε, είναι ότι επειδή ο χρόνος εργασίας μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, θα πρέπει να κάνουμε την επιλογή επαγγέλματος που μας ταιριάζει εμάς και θεωρούμε εμείς ότι είναι το σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Να περάσουμε γρήγορα στον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Καραμπή Ανδρέα, ο οποίος είναι Senior Principal Head of the EMEA Methods and Evidence Generation της IQVIA. Κύριε Καραμπή, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με ακούτε, έτσι. Βεβαίως, κανονικά. Έρχεται από μακριά η φωνή. Είμαι στην Ολλανδία, οπότε καλησπέρα από την Ουτρέχτη, από την Ολλανδία. Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία να μιλήσω με αυτό το πάνελ εδώ πέρα, με τους συναδέλφους που μίλησαν σήμερα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Νομίζω ότι ο ένας θα προσθέτει στην εικόνα που έχει ήδη σχηματίσει ο προηγούμενος και θα βοηθήσουμε τελικά τους φοιτητές μας και τα παιδιά που μας ακούνε να έχουν μια καλύτερη εικόνα για το τι μπορεί να κάνει ένας μαθηματικός. Αυτή τη στιγμή εγώ εργάζομαι στην IQVIA, έχω φύγει από το 2010 από την Ελλάδα και μένω εδώ στην Ολλανδία. Η IQVIA είναι μια πολυεθνική εταιρεία, δεν είναι πολύ γνωστή πιθανόν στην Ελλάδα, με πάνω από 65.000 εργαζόμενους σε 100 και πλέον χώρες, η οποία δραστηριοποιείται γενικά στον χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας κυρίως φαρμακευτικές και εταιρείες βιοτεχνολογίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, από την ανάπτυξη νέων θεραπείων έως την εισαγωγή τους στην αγορά. Η δικιά μου η δουλειά εδώ πέρα, η δικιά μου η θέση είναι να διευθύνω την ομάδα οικονομικών της υγείας και data science, την Ευρωπαϊκή Ομάδα Οικονομικών Υγείας και Data Science της IQVIA. Είμαστε περίπου 80 άτομα σε αυτή την ομάδα και έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με καθηγητές όπως ο κύριος Τζούφρας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα, χτίζοντας μια ομάδα στην Αθήνα. Αλλά αν πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και ξεκινήσουμε από τις σπουδές, ξεκίνησα τις σπουδές μου το 1991 στο μαθηματικό της Πάτρας και πήρα το πτυχίο μου το 1995. Όταν τα πράγματα ήταν ακόμα στη γέννησή τους, τα περισσότερα από αυτά που συζητήσαν και οι συνάδελφοι πριν εδώ, δηλαδή η επιστήμη των υπολογιστών, το ίντερνετ, η πληροφορική γενικά ήταν ακόμα στα πρώτα τους βήματα σχετικά με την ανάπτυξη που ήρθε μετά το 2000. Οπότε τελειώνοντας το 1995 και εγώ το μόνο πράγμα που είχα ακούσει, από τα περισσότερα πράγματα που είχαμε ακούσει για τους μαθηματικούς είναι αυτά που είπαν και πριν οι συνάδελφοι, ότι οι μαθηματικοί διδάσκουν, οι μαθηματικοί είναι στα σχολεία, οι μαθηματικοί δεν έχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας. Όπως βλέπετε εδώ και όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Το δικό μου το ενδιαφέρον ήταν περισσότερο προς τις εφαρμογές, οπότε ακολούθησα αυτό που λέμε εφαρμοσμένα μαθηματικά ή κυρίως αυτή η ομάδα των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Οπότε ξεκίνησα το διδακτορικό μου το 1997 και τελείωσα το 2000 σε αυτό που λέμε numerical analysis ή αριθμητική ανάλυση ή μέθοδοι για να λύνεις μαθηματικά προβλήματα με υπολογιστές. Η εφαρμογή ήταν στην περιοχή της μηχανικής των ρευστών, αλλά γενικά η έρευνά μου ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι της επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με υπολογιστές, το οποίο τότε ήταν ακόμα στην πρωτοπορία, ας πούμε, των μεθόδων. Μετά το 2000, λοιπόν, όπως έλεγε και ο καθηγητής μας, ο κύριος Μπούντης, εκεί στο μαθηματικό, η δουλειά του μαθηματικού είναι να λύνει προβλήματα και κυρίως τα προβλήματα των άλλων. Γιατί εμείς δεν έχουμε τόσα πολλά. Εμείς καλούμαστε να λύσουμε προβλήματα άλλων εταιριών ή άλλων ομάδων ή άλλων ειδικοτήτων.
Οπότε από το 2000 μέχρι το 2010 περίπου δούλεψα σε αρκετές διαφορετικές περιοχές, κυρίως σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, που είχαν να κάνουν με την αντοχή υλικών, ας πούμε πώς μοντελοποιείς την διάδοση μιας ρογμής πάνω στο πάνελ του εξωτερικού και λήφους ενός αεροσκάφους. Ήταν ένα project που κράτησε περίπου 3-4 χρόνια. Μετά ασχολήθηκα με την ανάπτυξη ενός καινούργιου προϊόντος, ενός software για μια Ολλανδική εταιρεία, το οποίο χρησιμοποιείται από τους γιατρούς για να κάνουν το πλάνο της ακτινοθεραπείας σε καρκινοπαθείς. Επίσης δούλεψα για ένα μεγάλο project που είχε να κάνει με αυτό που λένε anti-money laundering, δηλαδή το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όταν οι ελληνικές τράπεζες είχαν την επέκτασή τους στα Βαλκάνια. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η δουλειά του μαθηματικού, η δουλειά η δική μου ως μαθηματικός, ως applied mathematician, ήταν να ακούσω το πρόβλημα και να το μετατρέψω, να το μεταφράσω στη γλώσσα που ξέρουν οι υπολογιστές. Δηλαδή σε ένα καλά δομημένο μαθηματικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να επιληθεί μετά με τη βοήθεια των υπολογιστών. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα που δώσαν οι συνάδελφοι πριν, από όποια περιοχή και αν έρχονται, πάνω κάτω έχουν ένα τέτοιο κομμάτι. Το 2010 αποφασίσαμε να φύγουμε από την Ελλάδα και να δοκιμάσουμε την τύχη εδώ μαζί με την οικογένειά μου στο εξωτερικό. Ήρθαμε εδώ στην Ολλανδία και ξεκίνησα να εργάζομαι στον χώρο των οικονομικών της υγείας. Εδώ είναι δύο οι περιοχές όπου ασχολήθηκα τα τελευταία 10 χρόνια. Η μία είναι η ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων. Ένα οικονομικό μοντέλο μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό σε Excel, ας πούμε, μπορεί κάποιος να χρειαστεί να βρει ποια είναι η επίδραση στο ετήσιο budget ενός νοσοκομείου από την εισαγωγή μιας νέας θεραπείας. Οπότε μαζεύει τα δεδομένα, αναπτύσσει το μοντέλο, τρέχει την ανάλυση και μπορεί μετά να κάνει μια εισήγηση στο νοσοκομείο για το αν είναι καλή ή όχι η ιδέα, ανάλογα με το τι χρειάζεται το νοσοκομείο να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτή η καινούργια θεραπεία. Μέχρι πολύ εξελιγμένα μοντέλα, όπως τα μοντέλα που ακούμε τώρα καθημερινά και έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας, που προβλέπουν πόσοι θα νοσήσουν από το COVID ή με τι ρυθμό κτλ. Τα οποία είναι πολύπλοκα μοντέλα, τα οποία χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν και να γίνει το validation. Υπάρχουν ομάδες ολόκληρες που δουλεύουν από πίσω και αναπτύσσονται σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η R ή η C++. Το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς που έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια λέγεται μετα-ανάλυση ή δικτυακή μετα-ανάλυση στα ελληνικά ή network μετα-ανάλυση στα αγγλικά, όπου η ιδέα εκεί πέρα είναι ότι έχουμε διάφορες μελέτες που συγκρίνουν εναλλακτικές θεραπείες και μπορούμε με αυτές τις στατιστικές μεθόδους να τις συνθέσουμε έτσι ώστε να αυξήσουμε τη δύναμη που έχουν να μας δώσουν για τα αποτελέσματα των θεραπείων. Οπότε αν έχεις, ας πούμε, 10 διαφορετικές μελέτες που συγκρίνουν το φάρμακο Α με το φάρμακο Β, μπορείς με μια στατιστική ανάλυση που λέγεται μετα-ανάλυση να τις συνθέσεις όλες και να έχεις ένα αποτέλεσμα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Στην ομάδα μου έχουμε προφανώς βιοστατιστικούς, έχουμε ανθρώπους που έχουν τελειώσει data science μεταπτυχιακά, ανθρώπους που έχουν τελειώσει μαθηματικό και έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένη περιοχή. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τους προηγούμενους ομιλητές εδώ πέρα ότι η μαθηματική και η στατιστική είναι αυτοί που έχουν τον τρόπο εκείνο σκέψη, τον αναλυτικό τρόπο να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που τους χρησιμεύει σε όλα τα στάδια της καριέρας τους. Από τότε που θα είσαι ένας αναλυτής και θα ξεκινήσεις την πρώτη σου δουλειά, μέχρι που θα φτάσεις να διευθύνεις μια ομάδα ή να παίρνεις αποφάσεις για τον τρόπο που θα χειριστείς οποιοδήποτε πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και φάνηκε και από τις ομιλίες των προηγουμένων. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ελπίζω να βοήθησα στο ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ λίγο μια ακόμα πτυχή του πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή και στην καριέρα. Βεβαίως, κύριε Καραμπή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε στον κύριο Μπαμπίλη Μπάμπη, ο οποίος είναι Data and Analytics Manager στην Inter-American, για να ακούσουμε το δικό του μονοπάτι και τις δικές του συμβουλές στους νέους που μας ακούνε. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν βλέπετε την παρουσίασή μου. Λογικά τώρα θα πρέπει να τη δείτε.
Πολύ ωραία. Σωστά. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς να πω και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα στο πολύ όμορφο πάνελ με τους αξιότιμους συναδέλφους και συνομιλητές. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω πώς τα data analytics μπορούν να αποτελέσουν έτσι ένα μονοπάτι καριέρας για όλους τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει μαθηματικά, στατιστική, applied economics γενικά. Ξεκινώντας να πω έτσι δύο λόγια για μένα για να συνδέσω και εγώ την κουβέντα με τα προηγούμενα background. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο τρέχω την ομάδα Data Analytics στην Inter-American, όπου και δουλεύω τα τελευταία 7 χρόνια σχετικά με την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Έχω ξεκινήσει τις σπουδές μου στα οικονομικά με μια κατεύθυνση σε πιο applied economics. Έχω συνεχίσει το μάστερ μου στο Actuarial Science και Risk Management στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά το 2013. Από εκεί και πέρα έχω κάνει διάφορες άλλες πιστοποιήσεις πιο πολύ στο κομμάτι του data science και κυρίως στα τελευταία χρόνια πάνω στο data engineering. Και όλα αυτά με οδήγησαν στο να μπορώ να έχω έτσι μια εμπειρία και να εργαστώ στην Inter-America σε διάφορους τομείς. Ξεκίνησα ως non-life actuary και είχα δει και κομμάτια reserving και pricing. Έκανα το βήμα μου, το επόμενο βήμα μου ως data analyst στην PNC, στο non-life γενικότερα, σε κλάδους αυτοκινήτου κυρίως, στο motor underwriting, αλλά και σε πιο non-motor κλάδους μέσα στην Inter-American. Το 2017 έκανα ένα βήμα ως data scientist, όπου και δούλεψα 2 χρόνια δημιουργώντας διάφορα commercial μοντέλα, predictive μοντέλα στην Inter-American μαζί με 2 άλλους συναδέλφους. Και το τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως είπα, εργάζομαι ως ο άνθρωπος που τρέχει όλο αυτό το κομμάτι των analytics στην εταιρεία. Να πούμε έτσι 2 λόγια πώς η στατιστική αρχικά και μαθηματική μπορούν μέσα στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε μια έτσι, ασφαλιστική εταιρεία να εργαστούν. Μπορούν να έχουν application σε διάφορα computer science προγράμματα ή και εταιρείες που δουλεύουν, σε αρχιτεκτονική δεδομένων ή και software, στο ευρύτερο finance και risk management ως αναλογιστές, financial analyst ή οτιδήποτε άλλο, στο κομμάτι των business και data analytics ως data scientist, data analyst, data engineers ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που θα δούμε παρακάτω. Μπορούμε να εργαστούμε στο κομμάτι του health, στο κομμάτι του finance και όπως είπαν και οι πρώτοι ομιλητές, μπορούμε να ακολουθήσουμε και ένα κομμάτι στο πιο education, ας πούμε, και να γίνει λίγο στο πιο διδακτικό του κομμάτι. Πώς μπορούμε λοιπόν όμως να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις ενός στατιστικού ή ενός μαθηματικού μέσα σε μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία του 2021 και ποια είναι τα επαγγέλματα που θα μπορούσαν να κουμπώσουν πάνω σε αυτές τις γνώσεις. Ξεκινώντας από δεξιά προς τα αριστερά, βλέπουμε ότι το πρώτο επάγγελμα και το πιο, όπως είπε και ο κύριος Δημητρίου, γνωστό μέχρι σήμερα είναι ο αναλογιστής, είτε ακουμπάει κομμάτια reserving, είτε ακουμπάει κομμάτια pricing. Μετά πάμε σε μια νέα γκάμα που έχει σε αυτά τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με τα data analytics. Μπορούμε να βρούμε δουλειά ως data analyst, ως data scientist ή ως data engineer, που θα εξηγήσουμε πιο κάτω τι κάνει κάθε αντικείμενο. Φυσικά μπορούμε να βρούμε δουλειά ως αναλυτής σε ένα κομμάτι claims. Μπορούμε να δούμε μαθηματικούς στατιστικούς να δουλεύουν και στο marketing, ως marketing researchers ή marketing analysts, σε digital ή Google Analytics με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και ευρύτερα στο κομμάτι του finance ως financial analyst, accounting και ό,τι άλλο μπορεί να βρει applicable, ας πούμε, εφαρμογή μέσα σε μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία. Η Inter-American, και εδώ πρέπει να πω ότι είμαι αρκετά περήφανος που εργάζομαι στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί είναι εδώ και 6 χρόνια που έχει εισαγάγει πάρα πολύ δυνατά το κομμάτι των data analytics στην ευρύτερη διαδικασία που έχει για να διαχειρίζεται τα δεδομένα. Πλέον έχουμε ένα πάρα πολύ σύγχρονο, μετά τις τελευταίες αλλαγές που έχουμε κάνει και σαν οργανισμός, ένα πάρα πολύ σύγχρονο τμήμα, το οποίο έχει 4 μεγάλες ομάδες που χρησιμοποιεί κυρίως στατιστικούς, μαθηματικούς και ανθρώπους που έχουν τελειώσει applied finance μέσα στο κομμάτι των data analytics. Από αριστερά προς τα δεξιά θα δείτε η πρώτη ομάδα που έχουμε είναι η data integration, ομάδα που ουσιαστικά χρησιμοποιούμε κυρίως μαθηματικούς και ανθρώπους που έχουν τελειώσει computer science για να διαχειρίζονται αρχιτεκτονικές βάσεις των δεδομένων, να κάνουν αποθήκευση, χρήση, normalization των δεδομένων, να κάνουν ETL και ELT διαδικασίες αναλόγως αν μιλάμε για πιο, ας πούμε, structure ή unstructured δεδομένα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Οι άνθρωποι αυτοί προμηθεύουν τα δεδομένα στους data scientists, όπως έγινε ήδη αναφορά, είναι οι άνθρωποι που κυρίως έχουν
μαθηματικό, στατιστικό, πιο applicable, ας πούμε, mathematics background και δημιουργούν όλο το κομμάτι του predictive modeling, algorithms, machine learning, artificial intelligence, text analytics, solutions και βοηθάνε στο να πάμε στο advanced κομμάτι του analytics με τα δεδομένα που υπάρχουν στην εταιρεία μας. Μπορούμε να δούμε εφαρμογές σε κομμάτι data governance και quality, όπου και εδώ άνθρωποι που έχουν τελειώσει στατιστική και μαθηματικά χρησιμοποιούνται για να μπορούν ουσιαστικά να δημιουργήσουν τα policies, τα processes και όλο το κομμάτι κίνησης της διαχείρισης των δεδομένων και να αποτελέσουν το θεματοφύλακα της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Αλλά φυσικά και το τελευταίο κομμάτι, οι αναλυτές, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στα businesses, είναι οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει κυρίως στατιστική και μαθηματικά και βοηθούν όλο το κομμάτι του performance reporting, του να κάνουν αναλύσεις, sensitivity test, elasticity test και όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορούμε να πάμε σε αυτό το μέλλον που λέγεται data driven decision making. Ποιοι είναι οι ρόλοι λοιπόν και πώς αυτοί οι ρόλοι θα μπορούσαμε να πούμε κουμπώνουν με βάση το πανεπιστημιακό background που μπορεί να έχει καθένας. Ο data engineer λοιπόν είναι ο άνθρωπος που, όπως είπαμε, μπορεί να κάνει connect με source συστήματα, IT συστήματα σε μια εταιρεία. Είναι ο άνθρωπος που κάνει transform και clean τα δεδομένα, που δημιουργεί αρχιτεκτονική των βάσεων, καταλήγει να χρησιμοποιεί είτε μικρή κλίμακα δεδομένα σε ένα data warehouse, είτε και πιο μεγάλη κλίμακα δεδομένα και πιο unstructured με Hadoop λογικές, όπου μαζεύει τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί σε όλους τους άλλους ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν τις αναλύσεις και τα μοντέλα τους. Κυρίως έχουμε ανθρώπους που έχουν τελειώσει computer science, mathematics και big data analytics σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το αντικείμενο. Έχουμε τους data scientists, που είναι όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τους data engineers, δημιουργούν predictive μοντέλα, machine learning solutions, text analytics και recommendation μηχανές που έχουμε δημιουργήσει στην Inter American. Κύριο background αυτών των ανθρώπων είναι από στατιστική, είναι operational research, είναι μαθηματικά, είναι computer science, είναι άνθρωποι που είναι αυτό που θα έλεγα εγώ πιο εφαρμοσμένα μαθηματικά για να μπορούμε να πάμε και στατιστική για να πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Τελευταίο κομμάτι είναι οι αναλυτές μας και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος από στατιστική, εφαρμοσμένα οικονομικά, μαθηματικά, οικονομετρία. Είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά χρησιμοποιούν και αυτή τα δεδομένα, δημιουργούν performance reports, portfolio αναλύσεις. Είναι και υπεύθυνοι που θα κάνουν και communicate τα insight μέσα στο business και θα τρέξουν και διάφορα σενάριο test. Κλείνοντας, αφού έχουμε περιγράψει όλο αυτό το όμορφο background, να δώσουμε έτσι και 2-3 πιο απτά παραδείγματα πώς τα data analytics και η στατιστική και η μαθηματική μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση τους πάνω σε real project. Βλέπετε ότι στην Inter American έχουμε δημιουργήσει μοντέλα για threat prediction, για claims management, acquisition, recommendation, μηχανές, segmentation και clustering. Έχουμε δημιουργήσει data warehouses, έχουμε φτιάξει data architecture και ουσιαστικά είμαστε σε ένα επόμενο βήμα που να δημιουργήσουμε πιο forecasting, έτσι, μοντέλα και λογικές για τους ανθρώπους που μπαίνουν σε front-end μηχανές και services, αλλά και να πάμε και σε πιο front analytics λογική στο άμεσο μέλλον. Αυτά από μένα. Ελπίζω να ήμουν on time. Βεβαίως. Μια χαρά. Όλα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλή πληροφορία. Οπότε τρέχουμε λίγο να περάσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χρόνο στο κοινό μας. Να περάσουμε στον τελευταίο μας ομιλητή, τον κύριο Νικολόπουλο Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι partner στην EY Consulting Services. Κύριε Νικολόπουλο, λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ, κύριε Αλκίδη. Είναι και εμένα μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στη σημερινή ημερίδα. Και άκουσα με μεγάλη προσοχή τους προλαλήσαντες που μοιράστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές που μπορεί να έχει ένας μαθηματικός και ένας στατιστικός στην καριέρα του. Λίγα λόγια για μένα και για τη δικιά μου σταδιοδρομία. Έχω ξεκινήσει κι εγώ από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σαν τους συναδέλφους. Ναι, μισό λεπτό. Θα σας πω λίγα λόγια για τη δικιά μου προσωπική σταδιοδρομία και μετά θα επεκταθώ κυρίως στο πώς μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του μαθηματικού και του στατιστικού, κυρίως στο συμβουλευτικό χώρο. Η δικιά μου σταδιοδρομία στο ακαδημαϊκό background ξεκίνησε το 1999, όπου σπούδασα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης εφαρμοσμένα μαθηματικά. Ήμουν και εγώ από την πρώτη φουρνιά αυτών των νέων τμήματων που είχαν δημιουργηθεί εκείνη την εποχή. Στο τμήμα ήρθα σε επαφή και με τα οικονομικά, έτσι αποφάσισα να ακολουθήσω ένα μονοπάτι
θα έχει να κάνει με το business mathematics. Έχοντας τελειώσει, ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, αποφάσισα ότι θα ήθελα να ζήσω και την εμπειρία του εξωτερικού, οπότε πήγα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σπούδασα management and finance στο Πανεπιστήμιο του York. Έχοντας περάσει ένα χρόνο εκεί, αποφάσισα ότι θα ήθελα να επεκτείνω την εμπειρία μου και στον εργασιακό χώρο στο εξωτερικό. Ήμουν από αυτούς, όπως ανέφερε ο προηγούμενος συνάδελφος, ο Αντώνης, που δεν γνώριζαν τι εστί αναλογιστής μια εβδομάδα προτού βρει την πρώτη αγγελία που κατέληξε τελικά να είναι εκεί που εργάστηκα. Έχοντας διαβάσει τι είναι το επάγγελμα του αναλογιστή, κατευθείαν μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον. Ήταν κάτι που συνδυάζει τις μαθηματικές μου και αναλυτικές μου γνώσεις μαζί με το business και την οικονομία. Οπότε ξεκίνησα την καριέρα μου στη Lloyds Banking Group σαν actuarial analyst, δουλεύοντας στα κομμάτια του financial modeling, όπως και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Έχοντας περάσει περίπου μια πενταετία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισα ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να γυρίσω πίσω στην χώρα μας, οπότε αποφάσισα να δεχθώ την πρόταση της Inter American, όπου δούλεψα για 2,5 χρόνια σαν reporting actuary. Και ολοκληρώνοντας μια πενταετή πορεία, έχοντας δει από μέσα πώς λειτουργεί ο ασφαλιστικός χώρος, αποφάσισα ότι έχω πλέον τις κατάλληλες εμπειρίες για να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και να μεταπηδήσω στο συμβουλευτικό χώρο. Οπότε αποφάσισα να δεχτώ την πρόταση της EY, όπου βρίσκομαι τα τελευταία 9 χρόνια, έχοντας γίνει partner από το 2018, και αυτή τη στιγμή ηγούμε της μεγαλύτερης ομάδας ασφαλιστικών και αναλογιστικών υπηρεσιών, καλύπτοντας την Ελλάδα και όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ομάδα που ηγούμε αριθμεί γύρω στα 45 άτομα και έχουμε εκτελέσει έργα σε ένα γεωγραφικό εύρος που φτάνει από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Με τη σειρά μου είμαι και εγώ αντιδιούχος αναλογιστής. Είμαι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία πιστοποίηση την πήρα το 2011. Περνώντας λίγο στο συμβουλευτικό χώρο και πού μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του μαθηματικού και του στατιστικού. Το συμβουλευτικό τμήμα της, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το συμβουλευτικό τμήμα της EY. Αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο συμβουλευτικό τμήμα στη χώρα μας, αριθμεί πάνω από 500 εργαζομένους. Χωρίζεται σε 3 διακριτούς τομείς, ξεκινώντας από αριστερά από το business consulting, όπου έχει τα υποτμήματα του business transformation που ασχολούνται με μεγάλους μετασχηματισμούς εταιριών, το enterprise risk, το technology risk, το financial service risk, όπου εκεί εντάσσονται και οι αναλογιστές και οι άνθρωποι που εργάζονται γύρω από τον τραπεζικό τομέα, το finance και το supply chains. Ένας άλλος μεγάλος διακριτός τομέας είναι το technology consulting, όπου έχουμε τα data analytics που αναφέρθηκαν και προηγουμένως από τους συναδέλφους, το cyber security που είναι ένας πολύ hot τομέας με τρομερή ανάπτυξη, digital and emerging technologies και γενικά υπηρεσίες γύρω από την ανάπτυξη λογισμικού. Και ο τρίτος και τελευταίος τομέας είναι γύρω από το people advisory services. Σε όλους αυτούς τους τομείς που αναφέρθηκα, γύρω στο 70 με 80% απασχολούνται απόφοιτοι μαθηματικού και στατιστικού χώρου. Και ο λόγος είναι ότι έχουν χτίσει πάρα πολύ δυνατές βάσεις αναλυτικής σκέψης και έχει δώσει στους περισσότερους από τους αποφύτους την ευελιξία με μια κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση να μπορέσουν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο διευρυμένη γκάμα υπηρεσιών. Προχωρώντας λίγο στο profile της EY, αυτή τη στιγμή το συμβουλευτικό τμήμα, όπως βλέπετε εδώ, έχει μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών, όπως και ασχολείται σχεδόν με όποιο industry υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να πάω κατευθείαν λίγο στα skills που χρειάζονται για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια επιτυχημένη καριέρα στον συμβουλευτικό χώρο. Ξεκινώντας από το πρώτο, το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να βγαίνει συνέχεια εκτός αυτό που αναφέρεται σαν comfort zone. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, η δυνατότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν και να ξαμαθαίνουν και αυτό να γίνεται σε συνεχόμενη βάση.
πράγματα που κάναμε και μπορούσαν να εφαρμοστούν για πολύ καιρό, πλέον λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των εξελίξεων γίνονται πολύ γρήγορα not relevant, και άρα ένα μεγάλο προσόν που πρέπει να έχει κάποιος που θα ασχοληθεί στο συμβουλευτικό χώρο είναι να έχει αυτή τη δυνατότητα να ξεμαθαίνει και να μαθαίνει. Στο συμβουλευτικό κομμάτι και σε μια εταιρεία σαν την EY υπάρχει αυτό που λέμε Global Reach, σας ανέφερα προηγουμένως. Με βάση την Ελλάδα μπορούμε και εργαζόμαστε και προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια ομαδική εργασία όπου προσπαθούμε και βγάζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας όσο μεγαλύτερες και πιο διευρυμένες δεξιότητες ανθρώπων. Έχουμε ομάδες που αποτελούνται από πολύ διαφορετικό background και αυτό μας κάνει να μπορούμε και να δίνουμε μοναδικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Ένας άλλος παράγοντας που είναι πολύ διαφορετικός σε μια συμβουλευτική είναι αυτό που λέμε entrepreneurship. Είμαστε μικροί επιχειρηματίες και είναι ένα περιβάλλον που ευνοεί πάρα πολύ το innovation και όποια νέα ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι ένα απαιτητικό περιβάλλον όπου χρειάζεται συνεχώς να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Από την άλλη όμως είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει πάρα πολύ χαρά και πάρα πολύ μεγάλο self-achievement, καθώς επιτυχάνουμε να λύνουμε προβλήματα τα οποία απασχολούν πολλούς από τους πελάτες μας. Κλείνοντας, αυτό που ήθελα να πω είναι, αυτό που λέμε στο consulting είναι ότι η καριέρα είναι στα χέρια του καθενός μας και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε την κατεύθυνση και όλα τα εργαλεία τα οποία μπορεί να χρειαστεί κάθε συνάδελφός μας και κάθε απόφοιτος μαθηματικού και στατιστικού, ώστε να χτίσει την καριέρα που αυτός ονειρεύεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Να είστε καλά. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, θα περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις του κοινού. Ξεκινώντας από μία ερώτηση για τον κύριο Τζούφρα, ο οποίος αναφέρθηκε στον αθλητισμό και την στατιστική, προφανώς αυτό θα έκανε λίγο μπαμ στους ακροατές μας. Ρωτάει λοιπόν το κοινό αν υπάρχουν συγκεκριμένα skills που ενδεχομένως θα πρέπει να αναπτύξουμε ώστε να ασχοληθούμε με τη στατιστική στον αθλητισμό. Μιλήσατε για κάποιους από τους οργανισμούς του αθλητισμού που ενδεχομένως... Τα skills που χρειάζονται είναι κυρίως στατιστική μοντελοποίηση, machine learning σε κάποια κομμάτια, καλή διαχείριση μεγάλων δεδομένων όσον αφορά το performance analytics. Σε κάποια κομμάτια χρειάζονται και μπεζιανά μοντέλα για πιο εξειδικευμένες εφαρμογές. Αυτά όλα γίνονται μέσα από master στατιστικής, data science, όλα αυτά μπορούν να πάμε στο επόμενο βήμα. Μετά θέλει εξειδικευμένες γνώσεις στο άθλημα, να κάτσεις να μάθεις πώς είναι το άθλημα και τις ιδιαιτερότητες σου για να τις μοντελοποιήσεις, να λύσεις το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Και κατ' επέκταση, ολοκληρώνοντας σπουδές μας σε marketing ή διοίκηση λειτουργιών, αλλά θέλουμε να ασχοληθούμε με τη στατιστική. Σεμινάριο σε R, στατιστική και χρηματοοικονομικά. Οπωσδήποτε. Πτυχίο, R, Python. Μεταπτυχιακό σε Big Data, τι από όλα αυτά. Οπωσδήποτε, πολύ καλή γνώση R και ή Python. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και μαζί και συμπληρωματικά. Data science, statistics, γνώσεις, πολύ καλές μοντελοποίησεις βασικά. Γιατί όταν κάνουμε modeling τα δεδομένα ποδοσφαίρου, πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε καλό prediction, αλλά και να ξέρουμε τι κάνει το μοντέλο μας και ερμηνεία, δηλαδή πώς συμπεριφέρεται το μοντέλο σε σχέση με το άθλημα και τα χαρακτηριστικά του αθλήματος. Κατανοητό απόλυτα. Κύριε Καλαμπή, νομίζω για εσάς, ποια είναι η γνώμη σας για μεταστροφή στον τομέα της βιοστατιστικής έπειτα από το πτυχίο μαθηματικού? Πιστεύετε ότι είναι δύσκολη αυτή η αλλαγή? Υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα αυτού του κλάδου? Θα έλεγα ναι και ναι. Το πρώτο, στο πρώτο είναι αυτό ακριβώς που είπε και ο κύριος Τζούφρας. Τα βασικά πράγματα που πρέπει κανείς να καταλάβει είναι το πώς οι γλώσσες προγραμματισμού που μόλις ανέφερε, τα βαγεσιανά μοντέλα που μόλις ανέφερε, ο τρόπος που μπορούμε να αναλύσουμε και να καταλάβουμε τα αποτελέσματα, γιατί δεν είναι μόνο να τρέξεις το μοντέλο και να καταλάβεις και να πάρεις τα αποτελέσματα, να καταλάβεις και να μπορείς να εξηγήσεις, να μαθαίνεις μόνος σου, να μπορείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο όπου μπορείς εσύ μόνος σου να αρχίσεις να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και να ξεμαθαίνεις και να ξαναμαθαίνεις, όπως είπε νομίζω ο συνάδελφος πριν από την Ernst & Young.
Και για τον τομέα της βιοστατιστικής, ναι, απολύτως. Νομίζω ότι η μαθηματική είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για να ξεκινήσουν μια τέτοια καριέρα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπει κανείς στο χώρο. Υπάρχει τρομερή ανάπτυξη, ειδικά όσον αφορά τα δεδομένα που δεν προέρχονται από κλινικές δοκιμές. Πλέον υπάρχει μια μεγάλη στροφή και υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων που έρχεται στον χώρο της υγείας από πηγές που δεν είναι οι παραδοσιακές, δηλαδή οι κλινικές δοκιμές. Είναι, παραδείγματος χάρη, αυτό που λένε τα wearables, όλα αυτά που φοράμε πάνω μας και δίνουν δεδομένα, είναι κλινικές δοκιμές που πηγαίνουν πέρα από το κλασικό κομμάτι. Και κατά κλείδι, επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να βρουν πολλές πληροφορίες online, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδο στην καριέρα κάποιου που έχει ξεκινήσει είτε με μαθηματικά είτε με στατιστική. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και τους 7. Υπάρχουν κάποιες ακόμα ερωτήσεις, δυστυχώς δεν τις προλάβαμε. Θα τις απαντήσουμε όμως από εβδομάδα με email σε όλους αυτούς τους οποίους τις κάνανε. Ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε για την όρεξη, τις πληροφορίες, την εμπειρία και όλο αυτό το οποίο φέρατε στο σημερινό πάνελ. Όλοι σας να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.